Με απονομές μαύρων ζωνών, διπλωμάτων και μεταλλίων στους αθλητές και τις αθλήτριες που πέτυχαν σε εξετάσεις προαγωγής, έγινε χθες ο αγιασμός για τη νέα χρονιά στη σχολή Κιοκουσινκάι Καράτε του γνωστού εκπαιδευτή Γιάννη Στεφάνου. Καλή χρονιά να έχουμε, παιδιά, και καλό χειμώνα. Καλή πρόοδο στα παιδιά, υγεία και χαρά στις οικογένειές σας, ακούμε. Όλα τα παιδιά αυτά, και καθώς και άλλοι πολλοί από εδώ, είστε ταλέντα τα οποία θα φέρετε επιτυχής στη νέα χρονιά και εσείς. Ωραία! Έτσι, θα λάβουμε μέρος από το αθλήματο όλα και θα φέρουμε επιτυχίες. Ο κύριος Στεφάνου, πλαισιωμένος από τον πρωταθλητή Μάριο Στεφάνου, γιο του, αλλά και την κόρη του Κυριακή Στεφάνου, η οποία επίσης διαπρέπει στο χώρο του Κιοκουσινκάι Καράτε, έστειλε μήνυμα ότι οι γονείς μπορούν να εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο χώρο του Κιοκουσινκάι Καράτε, διότι σε αυτά καλλιεργείται το ήθος, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, αλλά και η μαχητική ικανότητα. Σήμερα έχουμε την επίσημη τελετή έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου 2015-2016. Ο σύλλογός μας και τη χρονιά που πέρασε είχε πολλές επιτυχίες. Μετά τον αγιασμό που έγινε από τον πατέρα Στέφανο, ακολούθησαν οι βραβεύσεις των πρωταθλητών μας, αθλητές οι οποίοι μας εκπροσωπήσανε και φέρανε μετάλλια για το σύλλογο και την πόλη μας, τόσο σε πανελλήνιο επίπεδο όσο και στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρωταθλήματα. Στη συνέχεια έγινε απονομή της μαύρης ζώνης των αθλητών, ελληνικά διπλώματα στους αθλητές που δώσαν εξετάσεις για πρώτον Dan μετά από 5-6 χρόνια εκπαίδευσης που είχαν στο σύλλογό μας, και έγινε και απονομή της ιαπωνικής ζώνης στους αθλητές μας που πήραν οι ιαπωνικές ζώνες πρώτον Dan από το χόμπο της Ιαπωνίας. Σαν εκπρόσωπος έχω τη δυνατότητα να πιστοποιώ και να παίρνουν οι αθλητές μας επίσημα διπλώματα της παγκόσμιας οργάνωσης Κιοκουσινκάι Καράτε. Επίσης, κάναμε και, όπως συνηθίζεται κάθε φορά, σε τελετές επίσημης έναρξης του καθιερωμένου αγιασμού, επιδείξεις του Κιοκουσινκάι Καράτε. Και όλοι οι παραβρισκόμενοι, γονείς, φίλοι και οι αθλητές, ιδιαίτερα οι καινούργοι, είδανε πώς μπορούν να γίνουν και αυτοί μετά από κάποια χρόνια εκπαίδευσης στο δυναμικό Κιοκουσινκάι Καράτε. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για το Κιοκουσινκάι Καράτε και τους αθλούμενούς του ανεξαρτήτως ηλικίας είναι ότι επενδύουν στην αυτοάμυνα και δημιουργούν έναν ισορροπημένο χαρακτήρα. Έτσι, τώρα είστε εγγεγραμμένοι και στην παγκόσμια οργάνωση και το φυσικά καράτε και φαίνεται και μέσα στο ίντερνετ να δείξουν κάτι στους γονείς πέρα από τη ζώνη και την ταυτότητα την επίσημη που παίρνουν από την Ιαπωνία τα παιδιά. Αυτό είναι το δίπλωμά τους μέσα στο πάπυρο. Ωραία. Εδώ είναι το δίπλωμα του αθλητού, το Ιαπωνικό. Το παρόν στην ξεχωριστή εκδήλωση έδωσαν και οι γονείς, οι οποίοι καμάρωναν τα παιδιά τους. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ, μιας που σήμερα κάναμε τον αγιασμό και την τελετή έναρξης του συλλόγου μας, να ευχηθώ μια καλή χρονιά. Επίσης, σαν προπονήτρια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, θα είμαι και εγώ φέτος στο σύλλογο μαζί με τον προπονητή μας, τον κύριο Γιάννη Στεφάνου. Τέλος, θέλω να αναφερθώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στη Ρωσία, στην πόλη Καμπάροσκ. Λάβαμε μέρος μαζί με δύο αθλητές του συλλόγου μας, τη Μαρία την Κωνσταντάκη και τον Μιχάλη το Σιφάκη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που περιλάμβανε βεβαίως την απόδοση τιμής στους αθλητές και τις αθλήτριες που πέτυχαν, έλαβαν χώρα και επιδείξεις αυτοάμυνας. Είναι ένα κάτω που γίνεται σε μια ευθεία. Τα ταλέντα λοιπόν στη σχολή του Γιάννη Στεφάνου στην Οδό Παγασών είναι πολλά και οι στόχοι και οι προσδοκίες για τη νέα χρονιά είναι υψηλοί. Θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός πολύ σημαντικό τόσο για την πόλη όσο και για τη χώρα μας. Ο Μάριος Στεφάνου πήρε την πρόκληση να παίξει από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Οργάνωση του Κιοκουσινκάι Καράτε να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Νοέμβριο στην Ιαπωνία. Τα τελευταία χρόνια για να παίξει κάποιος αθλητής στον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πρέπει να είναι μετάλλιο ή να έχει κάνει αγώνες και να έχει φέρει καλές θέσεις. Δεν είχαμε σαν μετάλλιο
αυτή τη χρονιά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά ο Μάιρος έφερε μια καλή θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πήρε την πρόκληση από 8 ακόμα άλλους αθλητές της Ευρώπης που ήταν εξτρά επιλογή της παγκόσμιας οργάνωσης να αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 11ο κατά σειρά. Είναι μεγάλη χαρά για μας και μεγάλη τιμή και που θα αγωνιστεί ο Μάριος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Πιστεύω θα τα πάμε καλά. Θα σας πει και ο ίδιος δύο λόγια. Έχουμε κάνει καλή προετοιμασία μαζί όλο το καλοκαίρι. Τώρα τελείωσε και τα τεφά και θα είναι εδώ κοντά μας και θα αγωνίζεται για την πόλη μας και για την πατρίδα μας. Να ευχηθώ και εδώ και εγώ εκ μέρους μου καλή χρονιά να έχουμε. Σήμερα ολοκληρώθηκε η τελετή έναρξης της νέας σεζόν 2015-2016. Μόλις τελείωσε και εγώ τα τεφά. Πλέον θα είμαι και εγώ σε λίγο εδώ στο Βόλο και θα μαζί με τα παιδιά. Όπως είπε και ο δάσκαλός μου και ο πατέρας μου, προκρίθηκε το παγκόσμιο στην Ιαπωνία. Μακάρι να προκριθώ, θα παίξω πάρα πολύ καλά. Η προετοιμασία μου ήταν 4 μήνες, οπότε ήταν πάρα πολύ σκληρή. Και εύχομαι να πάμε καλά. Οι προπονήσεις λοιπόν είναι εντατικές σε καθημερινό επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχουμε και μαχαίρι τώρα.